Το κτίριο τη αποθήκη 1 στο λιμάνι και η κατεδάφισή του αποτέλεσαν άρθρο εφημερίδα που κάνει λόγο για παράνομη κίνηση τη Δημοτική Αρχή. Με δελτίο τύπου, ο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη Βαγγέλη Λαμπάκη αναφέρει. Σοβαρά ερωτήματα εγείρει μάλλον η παραπληροφόρηση που επιχειρεί εν γνώση του ο αρθρογράφο του άρθρου Κακίε Λαμπάκη κατά τη Αλεξανδρούπολη την 3η 7 Πέμπτου του 2019 στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και αυτό διότι εσκεμμένα παραθέτει μία σειρά από λάθο πληροφορίε προ του αναγνώστε τη για την δημιουργία Εντυπώσεων ή αρνητικού κλίματο εναντίον μου. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα. Πρώτον, το 1 τέταρτο του κτηρίου το κατεδάφισε ο άνεμο, πράγμα που υποδηλώνει τη στατική κατάσταση που βρισκόταν το κτήριο ή μήπω χρεώνεται και αυτό στο λαμπάκι. Δεύτερο, το λαμπάκι. Δεύτερον, το κτήριο τη αποθήκη. Πρώτον, δεν είναι διατηρηταίο, πράγμα που το γνωρίζει πολύ καλά ο αρθρογράφο, μια και αναφέρεται στο κείμενο του ΦΕΚ ότι το συνοδεύει ένα τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 προ 250 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού πολιτισμού ΙΜΑΘ, e όπου αποτυπώνεται πλήρω ποιε είναι αυτέ οι τρει αποθήκε που κηρύχθηκαν διατηρητέ. Τώρα, αν διαβάζουμε ένα φεκ, μέχρι εκεί που μα συμφέρει, την να πω. Οι τρει αποθήκε φερόμενη ιδιοκτησία του κυρίου Σαλαμούρη είναι μετά το τελωνίο, με την αποθήκη 3 να αποτυπώνεται λόγω τη διπλή στέγη ω δύο αποθήκε και την αποθήκη 4. Τρίτον, η Επιτροπή Επικίνδυνου στη Τιμόροπον που Μηχανικού με την 570 τη 25 Δευτέρου του 19 απόφασή τη και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 13 στι 22 Τετάρτου του 1929, χαρακτηρίζει το κτίριο Επικίνδυνο Τιμόροπο, το οποίο οφείλει εντό τριών ημερών να κατεδαφιστεί. Ούτε εδώ είναι η απόφαση του Λαμπάκη. Τέταρτον, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονική ενέκρινε την κατεδάφιση του Επικίνδυνο σε Τιμόροπο κτιρίου με την 9 του 26 Τρίτου του 2019 απόφαση με την προπόθεση τη ανακατασκευή τη αποθήκη, ένα στην ίδια θέση με τι ίδιε εξωτερικέ διαστάσει και την ίδια αρχιτεκτονική μορφή και ογκοπλασία. Πέμπτο, σύμφωνα με την 570 στις 25 Δευτέρου του 2019, έκθεση αυτοψίας επικινδύνου της ΜΑΤΟΝ της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έπρεπε άμεσα για την άρση της επικινδυνότητας η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί πρώτον σε συμπλήρωση επέκταση της περίφραξης γύρω από το κτίριο, πράγμα το οποίο έγινε αμέσω, και δεύτερον σε απομάκρυνση της εναπομείνας αστέγης δικαθότη ενδεχόμενο σε επικείμενο νότιων ανέμων υπήρχε σοβαρό κίνδυνο να αποκολληθεί το οποίο και υλοποιήθηκε με την απομάκρυνση τη στέγη. Το σωστό λοιπόν είναι ότι η Δημοτική Αρχή, επειδή πιστεύει ότι οι αποθήκε στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα τη πόλη, μίσθωσε τη Σωσάνο αποθήκη στην κατάσταση την οποία βρίσκονται, εξασφάλισε ήδη του πόρου για την πλήρη ανακαίνιση ή την εκ νέου ανακατασκευή των τριών πρώτων αποθήκων. Ο διαγωνισμό βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν την υπογραφή τη σύμβαση με τον ανάδοχο και οι υπόλοιπε τρει έπονται και αξιοποίησή του προ όφελο των δημοτών του. Έτσι, το κτίριο Τη αποθήκη 1, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι διατηρηταίο, λέει ο κύριο Λαμπάκη, θα ανακατασκευαστεί πλήρω όπω επανεγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονική, στην ίδια θέση, με τι ίδιε εξωτερικέ διαστάσει, την ίδια αρχιτεκτονική μορφή, την ίδια ογκολοπλασία, επανάχρηση όσων υλικών είναι σε αξιοποιήσιμη κατάσταση, όπω ακριβώ εγκρίθηκε στην αρχική άδεια, με την μόνη διαφορά το νέο στατικό φορέα που πλέον είναι απαραίτητο λόγω ανωτέρα βία και όχι γιατί ο Λαμπάκη δεν σέβεται και δεν αγαπά την πόλη του. Και σα ερωτώ, θα ήταν σόφρον και υπεύθυνο να αποστείλω εργάτε να καθερέσουν το κτίριο με τα χέρια, ένα κτίριο χαρακτηρισμένο σε επικίνδυνο ετοιμόροπο, για να περισσώσουν τα σάπια συμπαγή τούβλα και τα σαρκοφαγωμένα ξύλινα ζευκτά, με φρέσκε τι μνήμε από τον θάνατο των τριών εργατών στην αποκατάσταση του καπνομάγαζου πριν μερικά χρόνια στην πόλη μα. Όσον αφορά του χαρακτηρισμού και τα σχόλια του ιδιοκτήτη τη εφημερίδα, όπω κάνω επί ένα και πλέον έτο, τα αφήνω ασχολίαστα, γιατί αυτό επιβάλλει η κοινωνική μου ευγένεια και ο πολιτικός μου πολιτισμός. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης.